Για τη μαρέγκα θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 150 γραμμάρια ασπράδια αυγού, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και μία πρέζα αλάτι. Υπάρχουν αρκετές μαρέγκες που μπορούμε να ετοιμάσουμε για να χρησιμοποιήσουμε για συνταγές. Άλλη συνταγή χρησιμοποιούμε για μαρέγκες που βάζουμε μέσα στο φούρνο για να τις ψήσουμε ατόφιες. Άλλη συνταγή χρησιμοποιούμε για μαρέγκες που θέλουμε να στολίσουμε τούρτες. Και άλλη συνταγή χρησιμοποιούμε για μαρέγκες που θέλουμε να βάλουμε στη lemon tart. Γιατί? Γιατί σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε τη συνταγή που κάνουμε για κανονικές παύλοβες, να το πω έτσι, τότε με το που βάλουμε ξανά τη lemon tart μέσα στο ψυγείο, η μαρέγκα, επειδή δεν έχει ψηθεί και είναι ομή, τότε θα αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται νερό. Οπότε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μία μαρέγκα που ουσιαστικά και θα είναι ψημένη και θα μπορεί να σταθεί μέσα στο ψυγείο. Γιατί η lemon tart δεν είναι μία τάρτα που την κάνεις εκείνη την ώρα και την τρως. Θέλεις να την βάλεις μέσα στο ψυγείο και όποτε θες ένα κομμάτι να κόβεις και να τρως. Άρα σήμερα θα φτιάξουμε μία ελβετική μαρέγκα. Αυτή η μαρέγκα συνιστάται για τέτοιες συνταγές. Για συνταγές που θέλουμε να στολίσουμε και να βάλουμε μέσα στο ψυγείο. Εκτός ότι θα χτυπήσουμε τα ασπράδια μας μαζί με τη ζάχαρη μέσα στο μίξερ, πριν τα χτυπήσουμε, πρέπει να τα μαγειρέψουμε λίγο σε ένα μερμαρί. Οπότε, έχω μία κατσαρόλα με νεράκι που βράζει. Θα βάλω ένα μπολ εδώ. Θα ρίξω μέσα τη ζάχαρη μου, τα ασπράδια μου, τη βανίλια μου, το αλάτι και θα πάρω ένα σύρμα να ανακατέψω για 5 περίπου λεπτάκια μέχρι που το μείγμα μου να φτάσει περίπου τους 70 με 75 βαθμούς. Εκεί πέρα κάπου θέλουμε, ουσιαστικά θα αρχίζει να αφρατεύει και να πίζει. Θα το δούμε πότε είναι έτοιμο και στη συνέχεια θα το βάλω μέσα στο μίξερ για να το χτυπήσω και να αφρατέψει. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όταν αφρατέψει το μείγμα μου στο μίξερ, θα μπορεί να κρατήσει τη σύστασή του μέσα στο ψυγείο. Πολύ σημαντικό και πολύ απλό. Αυτή είναι η ελβετική μαρέγκα, οπότε λίγο υπομονή 5 λεπτάκια πάνω στο μπεν-μαρί και στη συνέχεια θα βάλουμε στο μίξερ. Μετά από 3-4 λεπτάκια θα παρατηρήσετε ότι το μείγμα σας αρχίζει να σπρίζει, αρχίζει να αφρατεύει, οπότε θα νομίζετε ότι τα έχετε πάει περίφημα και ότι είναι έτοιμο. Όχι. Γιατί σε αυτό το σημείο, όντως, αυτό που θέλω να κάνετε, επειδή δεν έχετε θερμομετρό στο σπίτι, να μετρήσετε τη θερμοκρασία, να βάλετε λίγο το δάχτυλό σας μέσα και να δοκιμάσετε. Πρέπει να είναι ζεστό το μείγμα. Δηλαδή, το μείγμα πρέπει πραγματικά όχι να σας καίει, γιατί 70-75 βαθμούς δεν μας καίει τη γλώσσα, αλλά πρέπει να νιώθουμε ότι είναι ζεστό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο, είναι γύρω στους 60-65 βαθμούς, οπότε λίγο ακόμα θα συνεχίσω να χτυπάω. Κοιτάξτε εδώ, όσο περνάει η ώρα, αρχίζει να πίζει, που σημαίνει ότι φτάνει την επιθυμητή θερμοκρασία. Θέλει λίγο ακόμα χτύπημα. Εδώ. Εδώ πέρα είναι ένα καλό σημείο για να καταλάβουμε ότι η μαρέγκα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Σταθεροποιείται. Βλέπετε, την κουνάω και είναι σταθερή. Έτσι. Τώρα. Από τη στιγμή που είναι σταθερή και άρχισε να σταθεροποιείται, έχει φτάσει περίπου τους 70 βαθμούς και ήρθε η ώρα να τη ρίξουμε στο μίξερ. Πώς? Πολύ απλά, μεταφέρουμε τον μπολ, βάζουμε πάνω σε μία πετσέτα, παίρνουμε μία ωραία μαρίζ. Δεν θέλουμε καθόλου υγρασία, γι' αυτό το έκανα επίτηδες αυτό, γιατί άμα πέσει νεράκι μέσα υπάρχει περίπτωση να μας χαλάσει τη μαρέγκα. Και κοιτάξτε εδώ, ούτε καν πέφτει η μαρέγκα από τον μπολ. Αυτό σημαίνει πως έχει φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία μας. Ρίχνουμε μέσα εδώ, παστεριωμένη, ωραία η μαρέγκα μας. Και τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να της δώσουμε λίγο ακόμα όγκο. Και αυτό θα το πετύχουμε με το μιξεράκι μας. Βάζουμε πάνω στο μίξερ και χτυπάμε μέχρι που να αφρατέψει πάρα πολύ καλά με το σύρμα. Και μετά από 3-4 λεπτάκια, περίπου θα καταλάβουμε ότι η μαρέγκα μας είναι έτοιμη όταν έχει κρυώσει. Παναγία μου. Θες πραγματικά να την τρως όπως είναι? Κοιτάξτε τι ώρα που είναι. Πόσο φανταστική είναι αυτή η μαρέγκα, Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ πιο μπελαλίδικη, η αλήθεια είναι, από την κανονική μαρέγκα που απλά βάζεις ζάχαρη με ασπράδια και χτυπάς στο μίξερ, αλλά άμα κάνουμε την όλη διαδικασία σίγουρα παίρνουμε μία πιο ποιοτική μαρέγκα και μία μαρέγκα 100% παστεριωμένη και έτοιμη για χρήση μέσα στο ψυγείο. Δηλαδή, με το που φτιάξουμε την τάρτα μας μπορούμε να την βάλουμε ξανά πίσω στο ψυγείο και η μαρέγκα δεν θα πέσει καθόλου. Τώρα, η τάρτα μας έχει κρυώσει. Εδώ είμαστε. Και έχω διαλέξει ένα υπέροχο πιατάκι για να τη βάλω. Κοιτάξτε εδώ.
Πολύ απλά θα μεταφέρω. Γιατί φοβάστε. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε όλη αυτή την υπέροχη μαρέγκα από πάνω. Να σας πω ότι σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε οπουδήποτε αλλού αυτή τη μαρέγκα μπορείτε. Είναι φανταστική, θα χρησιμοποιήσω και ένα κουταλάκι. Δεν φεύγει καν από τη σπάτουλα γιατί είναι πραγματικά σαν αφρός. Και με ένα κουταλάκι απλώστε να πάει παντού. Εδώ και εδώ και εδώ. Βέβαια, άμα τη βάλουμε σε ένα κορνέ, το σχήμα θα βγει πιο εστιατορικό, πιο ζαχαροπλαστείου. Αλλά κοιτάξτε εδώ πόσο ομορφιά έχει και αυτό το ρουστίκ. Μας αρέσει να φαίνεται ρουστίκ. Αν και έχουμε δώσει τόσο σημασία στην τάρτα μας, στο τέλος το αποτέλεσμα θέλουμε να φαίνεται λίγο πιο σπιτικό. Είναι αυτό που πάντα μα πάντα κερδίζει. Βάλτε τα παιδάκια σας εδώ πέρα λίγο να ασχοληθούν και αυτά. Πιστεύω ότι θα τρελαθούν, θα τους αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία. Και τώρα ήρθε η ώρα του καψίματος. Θέλουμε ένα φλόγιστρο για να κάψουμε την τάρτα να φαίνεται πιο σεξι από πάνω. Και άμα δεν έχετε φλόγιστρο, βάζετε το φούρνο σας στο γκριλ. Στο γκριλ, πραγματικά. Και τα αφήνετε να κάψει για 10 λεπτάκια. Και πολύ προσεκτικά θα βάλετε όσο πιο ψηλά γίνεται την τάρτα σας στο γκριλ, μέχρι που να πάρει ωραίο χρώμα. Γίνεται και στο γκριλ, δεν υπάρχει κανένα θέμα σε περίπτωση που δεν έχετε φλόγιστρο. Οπότε διαλέξτε και παίρνετε. Εγώ με το φλόγιστρο τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Οπότε κατευθείαν όπως είναι, θα δώσω ωραίο χρώμα. Μας αρέσει πάρα πολύ έτσι αυτή η υφή που μας δίνει και το χρώμα. Διαφορετικά χρώματα παντού. Γυρίστε λίγο κάπου που μπορείτε να κάψετε λίγο περισσότερο. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Χρειάζεται κάπου αλλού, κύριε σκηνοθέτα? Όχι. Άρα ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα κομμάτι να σερβίρουμε. Δεν είναι φανταστική? Και είναι σπιτική η απόλυτη lemon tart. Ακούτε πως κάνει κρακ. Όλα. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η απόλυτη τάρτα λεμόνι. Για τη μαρέγκα βάζουμε σε μπεν μαρί τη ζάχαρη, τα ασπράδια, το εκχύλισμα βανίλιας, το αλάτι και ανακατεύουμε συνεχώς με σύρμα για περίπου 5 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί το μείγμα. Στη συνέχεια το χτυπάμε στον κάδο του μίξερ για 3 με 4 λεπτά μέχρι να φρατέψει και να σφίξει η μαρέγκα. Απλώνουμε τη μαρέγκα πάνω από την τάρτα, την καίμε σε κάποια σημεία με το φλόγιστρο και σερβίρουμε. Είναι καταπληκτικό, δεν θέλω να το χαλάσω. Να το χαλάσω? Θα το χαλάσω. Οχ. Και οχ. Τώρα θέλετε να σας περιγράψω? Δεν γίνεται. Για να σας περιγράψω αυτή την τάρτα πρέπει πραγματικά να τη φτιάξετε και να τη δοκιμάσετε. Καλή σας επιτυχία.